κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης θα πραγματοποιήσουν το προσεχές φθινόπωρο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ. Στόχος είναι η περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των τριών κρατών στο πλαίσιο των επικείμενων ενεργειακών εξελίξεων. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, όχι μόνο με την Ελλάδα και το Ισραήλ, αλλά αύριο και με αραβικές χώρες, όπως είναι ο Λίβανος, να έχουν θετική κατάληξη, ώστε όλοι μαζί να διασφαλίσουμε αυτό που πραγματικά πρέπει να υπάρχει στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο για το καλό όλο. Τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη. Στο μεταξύ, σε νέα έκθεση Αμερικανών αναλυτών, αυτή τη φορά του Ινστιτούτου Χάντσον, εκφράζεται η άποψη πως η Τουρκία στην προσπάθειά της να αναδειχθεί περιφερειακή δύναμη έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Ως εκ τούτου καλούν την Αμερικανική κυβέρνηση να αλλάξει στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο και να στραφεί προς το τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Η Τουρκία εκείνο που προσπαθεί να κάνει τον τελευταίο καιρό είναι να προκαλεί ένταση στην περιοχή, αποσταθεροποίηση, γιατί έχει μια δική της στρατηγική. Εκείνο εμείς που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι πρώτον να υλοποιήσουμε τους σχεδιασμούς μας όσο αφορά την ενέργεια και δεύτερον μέσα από συνεργασίες να διασφαλίσουμε αυτόν που όλοι ζητούμε τον τελευταίο καιρό, την ενεργειακή ασφάλεια. Σε μια άλλη εξέλιξη, εντός της βδομάδας θα υπάρξει συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ στη Λευκοσία. Ψηλά στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων του τερματικού στο Βασιλικό και η ηλεκτρική διασύνδεση των τριών κρατών.